Υπήρξε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία διαπίστωσε την έλλειψη συνταγματικότητας του νομοθετικού πλαισίου και κατόπιν αυτού βρισκόμαστε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι η δική μας, και να φέρουμε στη Νέα Δημοκρατία από την αρχή θέση, ήταν υπέρ της εκμετάλλευσης του συνόλου του φάσματος. Όχι για κάποιους τεχνικούς ή οικονομικούς λόγους, αλλά διότι αυτό, κατά την άποψή μας, εξυπηρετεί πρώτιστα και μέγιστα τη δυνατότητα ενημέρωσης των Ελλήνων πολιτών, χωρίς να υπάρχει περιορισμός του συνταγματικού δικαιώματός τους στην ενημέρωση. Αυτό υπήρξε για μας από την αρχή η κύρια κατευθυντήρια γραμμή της τοποθέτησής μας, μια γραμμή στην οποία θεωρώ ότι έχουμε δικαιωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω καταρχήν να καλωσορίσω την σημερινή δήλωση του Υπουργού, του κυρίου Παπά. Αντιλαμβάνομαι από τη δήλωσή του και ερμηνεύοντάς την καταλήγω ότι ο Υπουργός προσχωρεί επιτέλους σε ένα πλαίσιο σκέψης το οποίο είναι κατά πολύ ορθότερο της αρχικής του τοποθέτησης περί κλειστού αριθμού 4 αδειών. Κύριε Πρόεδρε, όμως, παρότι έχετε και εσείς τοποθετηθεί αρκετές φορές, θα έλεγα, θα μου επιτρέψετε μέσα εισαγωγικά, εμέσως, αλλά θετικά επί του ζητήματος αυτού, εμείς σαν κόμμα, αλλά και εγώ προσωπικά, έχω αποτιμήσει εξαιρετικά θετικά τη δική σας συμβολή στην προσπάθεια επίτευξης λύσης, γενικά στα θέματα των ανεξαρτήτων αρχών. Θέλω να σημειώσω ότι η διάσκεψη των Προέδρων, με συνεισφορά όλων εδώ, έχει πετύχει ήδη την στελέχωση και τη λειτουργία 4 συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών και έχετε καταβάλει και μια μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη αποτελέσματος ως προς την 5η. Ακριβώς δε λόγω του κύρους το οποίο έχετε. Η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε, κύριε Πρόεδρε, και τη δική σας ρητή απόφανση, δέσμευση ή όπως άλλως θέλετε να τη χαρακτηρίσετε επί του ζητήματος αυτού. Ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι στενά είναι θέμα κυβέρνησης και πολιτικής κυβέρνησης. Αλλά για εμάς η δική σας ρητή τοποθέτηση, περιλαμβανόμενη στα πρακτικά της Επιτροπής μας, είναι λυδή αδίλθος της κατάληξης σε ένα συμπέρασμα της σημερινής μας διαδικασίας. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, η τοποθέτηση σας αυτή, η οποία ανταποκρίνεται σε όσα ήδη έχετε πει σε διάφορες φάσεις μέχρι τώρα, να περιλαμβάνει, εφόσον και εσείς το κρίνετε, το ζήτημα αυτό ακριβώς της αύξησης του αριθμού των δυναμένων να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό. Για μας αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα και ως κορυφαία εγγύηση εκτιμάμε τη δική σας δήλωση ως ύψιστου στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και τρίτου, αν δεν απατώμε κατά τη σειρά, πολιτιακού παράγοντα.